Θέμα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε αυτό τον σοβαρό τραυματισμό. Είναι σε καταστολή ο 20χρονος, το παιδί αυτό που βρέθηκε για κακή του τύχη στην περιοχή εκεί όπου ξέσπασε η πυρκαγιά μετά από ενέργειες ασυνείδητων έξω από το γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος στην Αραδίπου, με αποτέλεσμα την ώρα που βρισκόταν εκεί και προσπάθησε, επιχείρησε να κατασβήσει την πυρκαγιά, να συμβάλλει, γιατί είχε βγει έξω για βόλτα με το σκύλο του. Ρίχτηκε μια μολότοφ προς το μέρος του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Λευκωσίας. Εμείς θα μιλήσουμε με πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, ο Ιωσήφ Φράγκος. Είναι ο νός του 20χρονου. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Φράγκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρώτα ενημερώστε μας για την κατάσταση της υγείας του βαφτιστικού σας. Να κάνω μια διόρθωση καταρχήν. Δεν πρόκειται περί ασυνείδητους, όπως τους χαρακτηρίζεται, υπηγής ο χαρακτηρισμός. Ναι. Πρόκειται περί αλυτών ολκής. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ήταν υπηγής. Ναι. Εννοείται το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του νεαρού, είναι η υγεία του Ευρυπίδη. Υπάρχει τα νέα τα σημερινά προκαλούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχει καταφέρει να ξυπνήσει σήμερα και έχει επανέλθει από την καταστολή στην οποία βρισκόταν. Ναι. Και πλέον μπαίνουμε στην διαδικασία αξιολόγησης και διάγνωσης του μεγέθους της ζημιάς. Τα εγκάβματα του ήταν πάρα πολλά σε όλο το πάνω μέρος του σώματός του, έτσι ώστε να μπορέσει η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί να αξιολογήσει την θεραπεία και τις εγχειρήσεις που αντιλαμβάνομαι αναπόφευκτα θα πρέπει να λάβουν χώρα. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Επανήλθε δηλαδή, έχει επικοινωνία, κύριε Φράγκο, με το περιβάλλον του? Δεν είμαι παρόν, επειδή μόνο η μητέρα του και ο πατέρας του έχουν την ευχέρεια να έχουν επαφή με την εντατική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου. Εν τούτης, η πληροφόρηση που έχω πάρει από τους γονείς του είναι ότι επανήλθε, δεν ξέρω αν έχει επικοινωνήσει μαζί τους, αλλά η ουσία είναι ότι αναπνέει, είναι εκτός αναπνευστήρα, που και αυτό είναι πάρα πολύ. Μάλιστα. Μακάρι και να επανέλθει και σύντομα. Και τώρα θα πρέπει να δείτε τι γίνεται με την αποκατάσταση, γιατί είναι στο πάνω μέρος του σώματος του το 40-45%. Ναι. Είχα ευτυχώς ή δυστυχώς θα έλεγα την ευκαιρία να έχω οπτική επαφή. Η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη. Εννοείται, αυτό είναι δεδομένο, η μάχη την οποία θα δώσει ο Ευρυπίδης θα είναι δύσκολη. Ναι. Και φαίνεται θα πάρει και μεγάλη χρονική διάρκεια για να μπορέσει να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να επανέλθει ολοκληρωτικά πίσω. Μακάρι. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, κακή στιγμή πήγε όντως να βοηθήσει στην κατάσπαση της πυρκαγιάς εκεί κοντά στο σπίτι και εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως έγιναν, με αποτέλεσμα να ρίψει κάποιοι την Μολότοφ και να υποστεί τόσο σοβαρά εγκάβματα? Κοίτα, η τραγικότητα του γεγονότος έγκυται στο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί, ανεξαρτήτως του αν είναι στον συγγενικό μου κύκλο, έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει αν η μπάλα είναι στρογγυλή ή τετράγωνη. Δεν έχει πάει. Α, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα το παιδί. Ναι. Ένα παιδί 20χρονο, του οποίου το μόνο έγκλημα ήταν ότι το σπίτι του τυχάνει να γυτνιάζει με τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Ένα παιδί το οποίο βγήκε να πάρει τον σκύλο του περίπατο, όντας καταδρομέας, βλέποντας τις μάχες που ελάβαναν χώραν πέριξ της περιοχής του γηπέδου. Πήγαινε να συνδράμει, να βοηθήσει. Έκρινε τη δεδομένη στιγμή ότι ενδεχομένως να μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση και στη διαχείριση των γεγονότων όπως εξελίσσονταν. Mm-hmm. Επέστρεψε το σκύλο του πίσω σπίτι, το οποίο σπίτι είναι σε απόσταση 20 μέτρων, και πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία να κατασβέσει εστίες πυρκαγιών οι οποίες υπήρχαν εκεί. Υπάρχει, στο σημείο εκείνο υπάρχει μαρτυρία η οποία λέει ότι προσπαθούσε με τα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα πόδια του, να κατασβέσει την πυρκαγιά. Και είτε κάποιος έριξε μολότοφ στο σημείο εκείνο και υπήρξε αναζωοπήρωση της πυρκαγιάς, είτε πάτησε ο ίδιος κάποιαν μολότοφ η οποία βρισκόταν επί του εδάφους, με αποτέλεσμα να προκληθούν τα εγκάβματα. Και στην πορεία αμέσως μετά έτρεξε σπίτι του. Το ευτύχημα ο πατέρας του βρέθηκε συμπτωματικά εκεί.
τον μετέφερε αμέσως σε ιδιωτική κλινική στη Λάρνακα και από εκεί αμέσως τον μετέφερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Μπόρεσε μετά τη Μολότοφ και μετέβη στο σπίτι του και τον μεταφέρει ο πατέρας του στο νοσοκομείο. Ναι, η στιγμιαία του αντίδραση ήταν να καταφέρει τρέχοντας να μεταβεί σπίτι. Εκεί αμέσως βρέθηκε με τον πατέρα του, ο οποίος τον αντίκρισε. Φαντάζομαι το σοκ του πατέρα. Τώρα τι να λέμε τώρα. Δεν έχω την δυνατότητα να μεταφέρω, επειδή έχω μιλήσει με τον πατέρα του, είναι εξάδερφός μου, δεν έχω την δυνατότητα να μεταφέρω και να δώσω με ακρίβεια και το τι έχω βιώσει από αυτά που μου έχει, μάλιστα, αντιλαμβανόμαστε. Που μου έχει πει ο πατέρας. Είναι τραγικό. Τραγικότατο. Είναι εντελώς ένα άτομο, εντελώς αμέτωχο, καταδρομέας, 20 ετών παιδί, ένα παιδί με παραβατικότητα 0, να βρεθεί στη μέση ενός διαπληκτισμού μιας ομάδας αλυτών, μιας ομάδας ανθρώπων που διανοτούμε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης τους στην κοινωνία την οποία ζούμε, και να πρέπει αυτό το παιδί τώρα να τραβήσει αυτό τον Γόλγοθα. Ειλικρινά, η οργή μου δεν μπορεί να εκφραστεί. Κατανοητό και λίγα λέτε βεβαίως. Εντάξει, είμαστε και στον τηλεοπτικό αέρα. Τώρα πήγαν και δύο πρόσωπα και παραδόθηκαν χθες και σήμερα, που καταζητούσε η αστυνομία. Τους έψαχναν, είδατε και τις φωτογραφίες, φαντάζομαι, ένας 22χρονος και ένας 30χρονος. Ναι. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα και τα γεγονότα και το τι υπέστη ο 20χρονος. Σίγουρα. Εννοείται ότι αναμένεται από την αστυνομία να κάνει, και είμαι βέβαιος ότι κάνει την δουλειά της, για να εντοπιστούν όσοι είχαν την Α ή Β εμπλοκή στα επεισόδια. Αλλά όπως πολύ ορθά αναφέρατε, το κακό έχει γίνει. Ναι. Και πλέον το τι θα κάνει η αστυνομία είναι δευτερευούσης σημασίας. Ναι. Το σημαντικό όμως είναι επίσης να, με αναφορά σε αυτό το γεγονός, να μπορέσουμε ως κοινωνία να μπορέσουμε επιτέλους να αντλήσουμε και 5 μαθήματα, να αντλήσουμε τη σημασία των στιγμών, και αντί αποκλειστικά να ρίχνουμε ευθύνη στην αστυνόμευση των γηπέδων, να δούμε και εμείς ήδη ως κοινωνία, εντός των σπιτιών μας, εντός των σχολείων μας, τι κάνουμε, ναι, και τι πράγματα εκτρέφουμε για να βγουν στην κοινωνία. Μια νεολαία χωρίς κανένα προσανατολισμό, μια νεολαία χωρίς στόχους, που βρίσκει τρόπο να εκτονωθεί μέσω αυτού του τύπου συμπεριφορές. Ναι. Είναι πραγματικά τραγικό για την κοινωνία μας. Κύριε Αρέστη, κύριε Φράγκο, με συγχωρείτε. Επειδή είστε και παράγοντας του ποδοσφαίρου, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ. Σας απογοητεύει περισσότερο αυτή η συμπεριφορά, φαντάζομαι. Σκέφτεστε εσείς μέσα από την ιδιότητά σας να προβείτε σε οποιαδήποτε διαβήματα? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σας απογοήτευσε περισσότερο. Θα θέλατε να βάλετε πίσω σας ό,τι έχει να κάνει σχέση με το ποδόσφαιρο. Ή ενδεχομένως να, μέσα από τη θέση σας, να καταθέσετε νέες προτάσεις που να έχουν να κάνουν με το θέμα της συνολικής αντιμετώπισης, όχι μόνο της βίας εντός, αλλά και εκτός γηπέδου. Το ποδόσφαιρο, αγαπητέ Νούφρε, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ναι. Δεν είναι αποκλειστικά θέμα του ποδοσφαίρου αυτό το οποίο βιώσαμε, αυτό το οποίο έγινε. Είναι ένα ευρύτερο θέμα, ένα κοινωνικό θέμα τεραστίων διαστάσεων. Και είμαι πεπισμένος ότι έχουμε τεράστια δουλειά να κάνουμε σε επίπεδο παιδείας, σε επίπεδο οικογένειας, για να μπορέσουμε να δώσουμε τα κατάλληλα μηνύματα στους νέους, να βρουν τα κατάλληλα κίνητρα να ασχοληθούν με τα σωστά πράγματα στη ζωή. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο αφήνουμε πίσω. Τα ρίχνουμε όλα ενδεχομένως στο ποδόσφαιρο, αλλά ίσως το πρόβλημα να είναι πολύ βαθύτερο. Μάλιστα. Και πρέπει πέραν της αστυνομίας, που είναι ο εύκολος στόχος, ως κοινωνία, ως συντεταγμένη κοινωνία, ως κράτος, να δούμε τις δομές μας και να χτίσουμε πάνω σε αυτές, να τις βελτιώσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλύτερους άνθρωπους έξω. Να βγάλουμε ανθρώπους σαν τον Ευρυπίδη, που έτρεξε παρά τον κίνδυνο, έσπευσε αλτρουιστικά, αυτό του έδωσε ως εφόδιο, φαντάζομαι, και το σπίτι και η οικογένειά του, και υπηρέτησε και ως καταδρομέας, οπότε έχει μια περισσότερη συνείδηση. Να βγάλουμε περισσότερα παιδιά σαν αυτό. Όντως, τα βιώματα του παιδιού ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να έχει την συμμετοχή. Γιατί είχε κοινωνική συνείδηση. Την οποία είχε ακριβώς. Και αυτό είναι το πολύ πολύ λυπηρό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φράγκο. Περαστικά και δύναμη στην οικογένεια. Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά, γεια σας.